Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση αφορά τους εποχικά εργαζόμενους στο συγκεκριμένο εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων στη Λάρισα. Όμως είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, ένα πρόβλημα που αγγίζει το σύνολο της επικράτειας των αντίστοιχων εργοστασίων επεξεργασίας φρούτων και όχι μόνο. Τώρα, στη συγκεκριμένη ή συγκεκριμένοι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης μονάδας κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα ανεργίας και όχι μόνο αυτό, αλλά με βάση κάποιες πληροφορίες θα πω, γιατί δεν έχουν κάτι στα χέρια τους, αναμένεται να κληθούν να επιστρέψουν και τα ποσά μάλιστα του Ταμείου Ανεργίας που ελάμβαναν από το 2018. Και αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή είτε η επιστροφή των χρημάτων από το 18 του Ταμείου Ανεργίας, είτε το ότι δεν θα πάρουν το επίδομα ανεργίας για φέτος, διότι προσκρούει, αν θέλετε, στις προβλέψεις σχετικής εγκυκλίου του ΟΑΕΔ περί ποσόστοσης εργοστασίων με βάση την, με βάση την εποχική εργασία. Τώρα, η συγκεκριμένη βεβαίως εγκύκλιος του ΟΑΕΔ, όντως διαχρονικά είναι διαπιστωμένο πάρα πολλές φορές και σε προηγούμενα, τα πρόσφατα αν θέλετε πριν από 2-3 χρόνια αν θυμάμαι καλά, σε αντίστοιχη μονάδα στη Λάρισα, αντίστοιχης παραγωγικής διαδικασίας, επεξεργασίας φρούτων δηλαδή. Αυτή λοιπόν η εγκύκλιος ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους διαχρονικά, είναι όμηρη εξαιτίας ακριβώς αυτής της εγκυκλίου που προβλέπει την ποσόστοση για τα εποχικά εργαστήρια και βέβαια καμία κυβέρνηση ως τώρα δεν έχει λύσει το πρόβλημα παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις που έχουν γίνει και τοπικά από το συνδικάτο στη Λάρισα των εργαζομένων, άλλων συνδικάτων, ομοειδών συνδικάτων, αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς τα ερωτήματα κύριε Πρόεδρε είναι πρώτον να δοθεί και να μην κινδυνεύσουν οι εργαζόμενοι να χάσουν, να μην πάρουν, να το πω έτσι, το Ταμείο Ανεργίας. Δεύτερον, να ενταχθούν στις προβλέψεις του νόμου του 1836-89, στον οποίο εντάσσονται όλα τα εποχικά επαγγέλματα και να δικαιούνται και αυτές και αυτοί οι εργαζόμενοι της αντίστοιχης παροχής του νόμου, να παίρνουν το Ταμείο Ανεργίας με πάνω από 30 ημερομίσθια, αν δεν παίρνουν δηλαδή το Ταμείο Ανεργίας, συγγνώμη, να παίρνουν το εποχικό βοήθημα με βάση την πρόβλεψη του νόμου του 1839-89. Και φυσικά να τροποποιηθεί η εγκύκλιση του ΕΕΔ και να χαρακτηρίζονται οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, εποχικοί σε επιχειρήσεις, αναφέρουν συγκεκριμένα κονσερβοποιία, αναφέρουμε μάλλον συγκεκριμένα στην επερώτηση, κονσερβοποιία, διαλογητήρια, ψυγεία, τυροκομεία, ελαιουργία, οικοκυστήρια και πάει λέγοντα κάτι προϊόντα και πάει λέγοντα. Και φυσικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αριθμό των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, να παίρνουν με 70 ένσημα και πάνω το Ταμείο Ανεργίας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Λαμπρούλη. Πριν περάσω στην απάντηση των ερωτημάτων σας, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες επισημάνσεις γύρω από την αγορά εργασίας γενικά και τους εποχικά απασχολούμενους ειδικότερα. Ως προς τα γενικά, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας εμφανίζει την ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ σύμφωνα με τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα των εποχικά προσαρμοσμένα αποτελέσματα των ενευρών εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, μεταξύ Ιουλίου 19 και Δεκεμβρίου 22, οπότε και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η απασχόληση στην ελληνική οικονομία αυξήθηκε κατά 260.000 άτομα, ενώ το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε από το 17,4 στο 11,6. Σε σχέση με τα εποχικά επαγγέλματα, να τονίσουμε ότι το νομοθετικό καθεστώς που προβλέπει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο των απασχολουμένων σε εποχικές επιχειρήσεις για τη λήψη επιδόματος ανεργίας είναι ευνοϊκότερες σε σχέση με αυτές των κοινών ανέργων. Συγκεκριμένα, για να λάβουν το επίδομα ανεργίας οι εποχικοί εργαζόμενοι σε βιομηχανίες, αρκεί να έχουν ασφαλιστεί 100 μέρες στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά κατά το τελευταίο 12μήνο πριν τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης εργασίας. Αντίθετα, οι κοινοί άνεργοι για να λάβουν επίδομα ανεργίας θα πρέπει να έχουν ασφαλιστεί τουλάχιστον για 125 μέρες εργασίας ή 100 μέρες για οικοδόμους,
με κρατήσει υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι μέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν τη λήξη ή τη λύση αυτής. Πρέπει στο σημείο αυτό να αποσαφινιστεί το εξής προς άρση όποιων παρερμηνιών. Τόσο στην ερώτησή σας, το είπατε και προφορικά τώρα. Όσο και στις παρεμβάσεις των συνδικάτων που αναφέρεται σε αυτήν, γίνεται αναφορά στην εγκύκλιο 1184-54 του 1980, της 16 του 86 του τέος ΟΑΕ, η οποία είναι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας απαράδεκτη, ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους του κλάδου της βιομηχανίας και θα πρέπει να τροποποιηθεί. Να επισημάνω ότι εν λόγω εγκύκλιος δεν υφίσταται, αλλά έχει ενσωματωθεί σε διάταξη του νόμου 41-44 του 13, στην ισχύουσα νομοθετική διάταξη του άρθρου 4 του νόμου 1545 του 1985, που προβλέπει τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. Κατά συνέπεια, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στους απασχολούμενους σε εποχικά επαγγέλματα προβλέπει ακριβώς ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται εποχικές. Συγκεκριμένα, η υπαγωγή σε ευνοϊκές περί εποχικότητας διατάξεις των ασφαλισμένων προϋποθέτει απασχόληση παρασχεθήσεις σε επιχείρηση η οποία, πρώτον, θα πρέπει να λειτουργεί από 2 έως 9 μήνες ετησίως ή να λειτουργεί όλο το έτος κατά τη διάρκεια αυτού, να παρουσιάζει περιόδους αιχμής ή ύφεσης. Στις δε περιόδους ύφεσης, το απασχολούμενο ποσοστό του προσωπικού κατά μέσο όρο να μην υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του απασχολούμενου στις περιόδους αιχμής προσωπικού. Αυτό ισχύει για την περίπτωση της συγκεκριμένης επιχείρησης της Δελμόντε που αναφέρεται στην ερώτησή σας. Και δεύτερον, η λειτουργία τους επιχείρησης με τους ανωτέρω χρονικούς ή αριθμητικούς ως προς το προσωπικό περιορισμούς επιβάλλεται λόγω της φύσης των εργασιών, των καιρικών ή ιδιαίτερων συνθήκων ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. Δηλαδή, δεν είναι ότι γίνεται, αποφασίζει κάποια στιγμή ότι θέλω να το κάνω. Πρέπει να έχει αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά. Με βάση το καθεστώς αυτό, προβλέπεται πως για την εξακρίβωση του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού κατά τις περιόδους ύφεσης και αιχμής, οι επιχειρήσεις χορηγούν στους ασφαλισμένους σχετικές βεβαιώσεις εποχικότητας με αναλυτική αναφορά στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν ή πρόκειται να απασχοληθούν ένα μήνα κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Όσον αφορά την επιδότηση των εργαζομένων στην επιχείρηση Δελμόντε το έτος 2018, αυτή δόθηκε κατόπιν βεβαίωση εποχικότητας που εκδόθηκε από την επιχείρηση, η οποία στηριζόταν σε λανθασμένα στοιχεία ως προς το ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την περίοδο ύφεσης. Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΥΠΑ, διαπιστώνοντας από τη νέα βεβαίωση εποχικότητας της εταιρείας του μηνός Σεπτεμβρίου του 2022, την οποία ζήτησε για το έτος 2018, φαίνεται ότι ο μέσος όρος αναπασχολουμένου προσωπικού κατά την περίοδο ύφεσης ήταν 31,74%, δηλαδή ποσοστό ψηλότερο από το 25% που θέτει ως όριο ο νόμος, και εφαρμόζοντας τον νόμο ζήτησε την επιστροφή των επιδομάτων ανεργίας από τους εποχικά εργαζόμενους στους οποίους είχαν αυτά καταβληθεί. Ως προς το πάγιο αίτημα των συνδικάτων του κλάδου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών σχετικά με την κατάργηση της ποσόστοσης των εργοστασίων, όπως την αποκαλεί, να τονίσω ότι ο χαρακτηρισμός μιας επιχείρησης ως εποχιακής δεν αρκεί, δεν έρχεται μόνο στην προϋπόθεση η επιχείρηση να μην απασχολεί κατά την περίοδο της ύφεσης προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου που απασχολεί κατά την περίοδο αχμής, αλλά προϋποθέτει την πλήρωση και άλλων αντικειμενικών προϋποθέσεων, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Οι προϋποθέσεις του νόμου για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως εποχιακής έχουν τεθεί κατόπιν εμπεριστατωμένης οικονομικής μελέτης. Ο χαρακτηρισμός μιας επιχείρησης ως εποχιακής και όχι ενός εργαζόμενου εδράζεται στο ότι το επίδομα ενεργείας κρίνεται από τη φύση των εργασιών της επιχείρησης και τις ιδιαίτερες συνθήκες που η τελευταία λειτουργεί με χρονικούς και αριθμητικούς ως προς το προσωπικό περιορισμούς. Συνεπώς, τα κριτήρια τίθενται από τον νόμο είναι αντικειμενικά και συστηματικά διατυπωμένα. Με άλλα λόγια, ο νόμος θέτει γενικά, σαφή και σταθερά κριτήρια για να θεωρηθεί μια επιχείρηση εποχιακή και δεν είναι λογικό να χαρακτηρίζεται περιπτωσιολογικά την εκάστοτε επιχείρηση ως εποχιακή, είτε αυτή είναι βιομηχανία επεξεργασίας φρούτων, είτε τυροκομικών προϊόντων ή οτιδήποτε άλλο. Για τα υπόλοιπα κομμάτια της ερώτησής σας θα επανέλθω στην δευτερολογία. Κύριε Υπουργέ, ο κύριε Λαμπρούνη, 3 λεπτά και για εσάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Δείτε, αναφέρεται στην επίκαιρη ερώτηση, αναφέρεται το ζήτημα της εγκυκλίου. Ορθώς. Ενσωματώθηκε στο νόμο. Το 13, το 13. Το 14, πότε ήταν. Λοιπόν, δεν αλλάζει όμως το περιεχόμενο, είτε η εγκύκλιος ήταν πριν, η οποία εφαρμοζόταν με αυτά τα αποτελέσματα, είτε ως άρθρο διάταξη, όπως είναι στο νομοσχέδιο που αναφερθήκατε. Έχει ισχύ, άρα δημιουργεί προβλήματα. Που σημαίνει τι, κατά τη γνώμη μας. Άμεσα νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να τελειώνει μία διαπαντός το πρόβλημα αυτό. Το πώς χαρακτηρίζονται εποχικοί ή ποσοστώσεις στους εποχικούς, είτε με βάση την εγκύκλιο ή που σημαίνει με βάση τα εργοστάσια της περιοχής, άρα πάει και η ποσόστοση
Άρα, ο χαρακτηρισμός εποχικών ή με βάση το αντικείμενο, αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι, οι εποχικοί, να έχουν το δικαίωμα αφενός μεν στο επίδομα ανεργίας, αφετέρου όσοι δεν μπορούν να κάνουν, να έχουν αυτή τη δυνατότητα του Ταμείου Ανεργίας, να πάρουν το εποχικό βοήθημα που προβλέπεται στο νόμο 1836 του 89. Άρα λοιπόν, με μια νομοθετική παρέμβαση μπορεί να λυθεί ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο ταλανίζει όχι μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναδεικνύουμε εμείς με αφορμή τη συγκεκριμένη επιχείρηση, τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη επιχείρηση στη Λάρισα, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Και το γνωρίζετε αυτό καλά, αλίμονο. Και δεύτερον, να σας πω το εξής. Σε αντίστοιχη περίπτωση υπήρξε όντως παρέμβαση, πολιτική παρέμβαση, κυβερνητική παρέμβαση και λύθηκε σε άλλο εργοστάσιο αντίστοιχο πρόβλημα. Και οι εργαζόμενοι στη Λάρισα εννοώ. Και αν θέλετε να σας πω και την επιχείρηση, δεν είναι κρυφό αυτό. Όπου λύθηκε το πρόβλημα αυτό, όπως το αναδεικνύουμε εμείς, βέβαια σε άλλη επιχείρηση. Άρα λοιπόν, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Κάντε το. Γιατί κολλησιουργούν όλες οι κυβερνήσεις έως τώρα. Ποιοι μένουν όμως σε ομοιρία, ποιοι μένουν χωρίς επιδόματα, οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους και στον κλάδο αυτό, αλλά και σε άλλους κλάδους, αλλά στον κλάδο αυτό, αν θέλετε. Και στην περιοχή μας. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται, που εργάζονται ως εποχικοί στα εργοστάσια αυτού της παραγωγικής διαδικασίας στην περιοχή της Λάρισας, στη Θεσσαλία, αν θέλετε, γενικότερα. Και φυσικά, θέλουμε μία απάντηση, κύριε Υπουργέ, και αυτό όπως το βάλαμε και στα ερωτήματα, μπαίνουν και στα ερωτήματα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ενσύμων. Εντάξει, είπατε, προβλέπετε, το ξέρουμε, έχω την εγκύκλου πώς το είπαμε, ΔΥΠΑ. Σχετικό έγγραφο και απάντηση περί εποχικότητας και τα λοιπά, το Νοέμβρη, το 22, πρόσφατα δηλαδή. Πάνω κάτω, αυτά που είπατε εσείς εμπεριέχονται και σε αυτή το έγγραφο. Όμως, με 70 ένσημα να μπορεί ο εργαζόμενος να εντάσσει το Ταμείο Ανεργίας και να παίρνει το Ταμείο Ανεργίας του. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν επανέρχομαι. Το βασικό λοιπόν είναι, για να λυθεί το πρόβλημα τουλάχιστον για το συγκεκριμένο εργοστάσιο, αλλά και για άλλα εργοστάσια, για τους εργαζόμενους, τους εποχικούς, είναι αυτό. Μια άμεσα, μια τροπολογία, νομοθετική παρέμβαση, να διορθωθεί το άρθρο του συγκεκριμένου νόμου για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πορευτούν από εδώ και πέρα. Και να έχουν τα ευεργετήματα εντός εκτός εισαγωγικών του 1836, του 89.